Βρισκόμαστε σε ένα από τα σημεία που είχαν γίνει καταστροφές από τον Ιαννό. Εδώ υπάρχει ένα φριάτιο. Λοιπόν, είναι ένα κιούγκι το οποίο είναι ενός μέτρου. Αυτό εδώ πέρα είχε βουλώσει. Και είχε κατεβάσει τόνους, λάσπη, πέτρες, χαλίκια, γύρω στα 15 με 20 φορτηγά μπάζα, τα οποία έχουν καθαριστεί. Ξεβούλωσε, καθαριστήκαν όλα τα μπάζα από εδώ. Με τη βοήθεια του Δήμου, μέχρι στιγμής, πάμε καλά και θα τελειώσουμε εντός της εβδομάδας. Εδώ ήταν ένα πάρκινγκ, το οποίο από κάτω περνάνε τα κιούγκια. Αυτά εδώ πέρα, όλο αυτό το κομμάτι είχε κοπεί. Είχε κοπεί. Εδώ βάλαμε 15 φορτηγά μπάζα, τα οποία θα μαζέψουμε από αυτά που έφερε από την καταστροφή που είχε γίνει. Ρίξαμε τα φορτηγά και συμπληρώσαμε κι άλλα μπάζα για να τα συμπληρώσουμε πάλι, για να γίνει πάλι πλατεία και να συμμορφωθεί ο χώρος, γιατί φανήκαν τα κιούγια από κάτω. Είχαν φύγει όλα τα μπάζα από εδώ, γι' αυτό και έγινε αυτή η καταστροφή. Αυτό έχει ολοκληρωθεί, το μόνο που θέλει τώρα να ρίξουμε πάνω 3α. Τώρα βρισκόμαστε στο σχολείο, στο δημοτικό σχολείο. Εδώ υπάρχει πάλι ένα κιούγκι. Είχε βουλώσει και αυτό, είχε φρακάρει. Είχε κοπεί, βέβαια, βγήκαν τα νερά απ' έξω και είχε κοπεί αυτός ο δρόμος, είχε κοπεί, δεν υπήρχε πρόσβαση. Με τα μηχανήματα του Δήμου αποκαταστήσαμε τον δρόμο, υπάρχει πρόσβαση. Μένουν 3-4 οικογένειες σε αυτή την περιοχή από εδώ πέρα. Εδώ βρισκόμαστε σε ένα σημείο το οποίο έχει κοπεί ο δρόμος. Οι μηχανικοί του Δήμου το έχουν δει, το έχουν καταγράψει για να αποκατασταθεί, γιατί υπάρχει κίνδυνος εδώ να κοπεί τελείως ο δρόμος και να μην υπάρχει πρόσβαση στα σπίτια που μένουν εδώ πιο πέρα. Πιστεύω ότι θα αποκατασταθεί η ζημιά. Έτσι, θειομηνία, εδώ πέρα έγινε, εδώ έχει ένα φριάτιο, το οποίο είχε βουλώσει, πέραν και πάρα πολύ νερό, έκοψε το δρόμο, δεν υπήρχε περίπτωση αυτός ο δρόμος να αποκατασταθεί, μόνο εάν μας άφηνε ο κύριος Θάτσης να κόψουμε 3 μέτρα από το χωράφετο. 100,5 ονείσους μαζί του, μας άφησε με την προϋπόθεση να του κάνουμε τυχείο. Ανταποκρίθηκε ο Δήμαρχος άμεσα και του κάναμε το τυχείο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Θάτση και τον Δήμαρχο, κύριο Φάνη Στάθη.